Η άνοδος της παγκόσμιας στάθμης της θάλασσας δεν είναι εύκολα ορατή. Είναι ωστόσο εξίσου ανησυχητική όσο και οι άλλες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιταχυνθεί σημαντικά και εκτιμάται ότι από το 1990 η ξηρά έχει βυθιστεί κατά 10 εκατοστά κατά μέσο όρο. The most vulnerable regions are the regions in the Οι πιο Pacific ευάλωτες περιοχές είναι οι περιοχές στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα είναι λίγο υψηλότερη από τη μέση άνοδο. Ήδη τρέχουν κάποια προγράμματα εκένωσης για την απομάκρυση των ανθρώπων από τα χαμηλά νησιά. Και εκεί είναι που θα δούμε επιπτώσεις. Στην Ευρώπη δεν έχουμε προς το παρόν τόσο μεγάλα προβλήματα, αλλά υπάρχουν πολλά μέρη όπου μπορούμε να αυξήσουμε τα αναχώματα. Αν η άνοδος της στάθμης της θάλασσας συνεχιστεί, θα έχουμε προβλήματα διάβρωσης, πλημμυρών και αλάτωσης, αφού το αλμυρό νερό θα εισχωρήσει στη γη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ακόμα και σε ένα ιδανικά ευνοϊκό σενάριο, η στάθμη της θάλασσας θα αυξηθεί πάνω από μισό μέτρο μέχρι το τέλος του αιώνα. Σύμφωνα με το χειρότερο σενάριο, η άνοδος θα είναι 1,5 μέτρο μέχρι το 2100. Αυτό θα οδηγήσει σε πλημμύρες σε μεγάλες και πυκνοκατοικημένες περιοχές. Οι λύσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις τοπικές συνθήκες και από το αν μπορεί κανείς να αντέξει οικονομικά, για παράδειγμα την κατασκευή αναχωμάτων. Υπάρχουν επίσης επιλογές που βασίζονται στη φύση σε ορισμένες περιοχές, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη περισσότερων μακρόβιων δασών. Αλλά αυτό προφανώς δεν είναι μια επιλογή που θα λειτουργήσει στην Ευρώπη. Ορισμένα νησιωτικά κράτη της Οκεανίας ενδέχεται να εξαφανιστούν πλήρως. Στην Ευρώπη, αν η στάθμη της θάλασσας αυξηθεί κατά ένα μέτρο, 13 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρουν τα σπίτια τους πλημμυρισμένα.